Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω σε μια καινούργια εκπομπή μαγειρικής ταξίδι γεύσεων και πάλι μαζί. Σήμερα πάλι σας έχω ωραίες ιδέες για το κυριακάτικο πασχαλινό σας τραπέζι. Σας έχω ωραίες ιδέες για το τραπέζι που θα έρθουν οι φίλοι σας, η οικογένειά σας να φάτε, να διασκεδάσετε. Τι θα έχουμε σήμερα, έχω επιλέξει δύο ωραίες συνταγές, πάρα πολύ ωραίες συνταγές, απίθανες. Έχω έναν αρνάκι γεμιστό μπούτι, γεμιστό με χαλούμι, λιαστές ντομάτες και δυόσμο. Όπως επίσης θα το συνοδεύσουμε με πατατούλες, με κρεμμυδάκια, πίθανα. Θα φτιάξω μια υπέροχη σάλτσα με δυόσμο που είναι με ξύδι, είναι απίθανη. Και το γλυκό που δεν είναι γλυκό, είναι ένα ψωμί έτσι παραδοσιακό που το φτιάχνουν στη Τσεχία, στην Κροατία και σε αυτές τις χώρες. Είναι το ποβιτίκα μπρετ. Τι είναι αυτό? Είναι ένα ψωμί που είναι μέσα τυλιγμένο με καρύδια, κανέλα, ζάχαρη. Πάρα πολύ ωραίο και είναι ό,τι πρέπει για το Πάσχα. Όταν θα το δοκιμάσετε κι εσείς, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα το δείτε και θα το φτιάξετε, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Πάμε να δούμε τα υλικά και να ξεκινήσουμε να μαγειρεύουμε. Αρνίσιο μπούτι γεμιστό με χαλούμι, δυόσμο και λιαστές ντομάτες και σάτσα από δυόσμο. Υλικά, έναν αρνίσιο μπούτι ζητήστε από τον κασάπι σας ξεκοκαλισμένο 1-1,5 κιλό για τη γέμιση. 1/3 της ζεύμης φρέσκο δυόσμο, 1 χαλούμι κομμένο, 5-6 λιαστές ντομάτες, 2-3 κλαδάκια φρέσκων δεντρολίβανων ή θυμάρι. Για το συνοδευτικό, 200 ml ελαιόλαδο, 200 ml κρασί λευκό, 10-15 πατάτες με φύλλο, 3 κρεμμυδάκια κομμένα στα 4, 1 λεμόνι κομμένο σε λεπτές φέτες. Για τη σάτσα δυόσμου θα χρειαστούμε μισή δέσμη ψιλοκομμένα φύλλα δυόσμου, 100 ml λευκό κρασί, λευκό ξύδι και 100 γραμμάρια ζάχαρη. Για το πασχαλινό ψωμί με γαρίδια ποβιτίκα, που ονομάζεται αλλιώς ποβιτίκα μπρε, θα χρειαστούμε για τη ζύμη 50 ml χλιαρό νερό, 50 γραμμάρια ζάχαρη, 14 γραμμάρια μαλλιά, 120 ml γάλα, 100 γραμμάρια ζάχαρη, μία μπρέζα αλάτι, 50 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο, έναν αυγό, ένα σφινάκι εγχύρισμα βανίλιας, 600 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις και για τη γέμιση θα χρειαστούμε 100 ml γάλα, 20 γραμμάρια λιωμένο βούτυρο, 300 γραμμάρια καρύδια, 100 γραμμάρια ζάχαρη, μία μπρέζα αλάτι, μισό κουταλάκι του γλυκού σκόνη κανέλα, έναν αυγό και ένα σφινάκι βανίλια. Αυτά είναι τα υλικά μας. Υλικά που θα φτιάξουμε υπέροχες συνταγές σήμερα, υλικά που θα βρίσκεται παντού σε όλες τις υπεραγορές, υλικά που θα κάνουν έναν τέλειο γιορτινό τραπέζι όπως είναι και το Πάσχα. Δεν είναι μόνο πασχαλινές συνταγές, μπορείτε να τις φτιάξετε κάθε φορά που θέλετε εσείς. Επειδή όμως ξέρω ότι έρχεται το Πάσχα, αν θέλετε και εσείς να δείτε κάτι καινούριο ή κάτι ωραίο, να πάρετε και μια ιδέα από το Σάββα, γιατί όχι, είμαστε εδώ, είμαστε σοβαρή επιχείρηση για να μάθετε να μαγειρεύετε κι εσείς όπως και εμείς. Λοιπόν, τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής? Το βούτυρο των λιωμένων τον έχω βάλει σε ένα κατσαρολάκι για να λιώσει, σε ένα μικρό, και θα φτιάξουμε πρώτα το ψωμί μας. Για να φτιάξουμε αυτόν το ωραίο το πασχαλινό που δεν είναι ψωμί, είναι γλυκό ψωμί που σε εκείνες τις χώρες κάθε Πάσχα φτιάχνουν αυτόν το υπέροχο ψωμί και τους αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Έχουμε βάλει το βούτυρο να λιώσει και αφού έχει λιώσει ο βούτυρος θα ρίξω μέσα στο κατσαρολάκι το γάλα, έτσι να είναι χλιαρό. Θα βάλω και τη ζάχαρη. Θα φύγω αυτά από εδώ. Όπως επίσης, λίγη από τη βανίλια. Και θα ανακατέψω με ένα κουτάλι, αφού είναι κρύο τώρα, έχει λιώσει, έχω σβήσει το τηγάνι. Θα ρίχνω όλα μέσα και ανακατεύω. Αυτό το μείγμα θα το φύγω από τη φωτιά και θα το αφήσω μέχρι να φτιάξω το υπέροχο μου ψωμί. Και τι θα κάνω? Στο μίξερ μου θα βάλω μαλλιά και ζάχαρη, 14 γραμμάρια μαλλιά, τη ζάχαρη και τα 50 ml από το νερό και θα πάρω τον κάδο, θα τον ανακατέψω καλά με ένα σύρμα έτσι ώστε να διαλυθεί η μαλλιά και να ξέρετε ότι βάζετε μαλλιά με ζάχαρη δεν έχει πρόβλημα, μαλλιά με αλάτι θα έχει πρόβλημα. Ανακατεύουμε έτσι καλά, να ενωθεί αυτό το μείγμα. Το βάζω πίσω, φεύγω το σύρμα και ρίχνω μέσα το αλεύρι. Και ξεκινώ σιγά σιγά να ζυμώνω.
Τώρα, μέχρι να ζυμωθεί αυτό στην αρχή, που δεν έχει πολύ νερό μέσα, για να μην σας απασχολεί, έχουμε το μείγμα από το γάλα, το λιωμένο το βούτυρο, τη βανίλια και τη ζάχαρη, και αυτό θα το ρίξουμε μέσα. Πολύ σημαντικό, για να το γνωρίζετε, δεν πρέπει να είναι ζεστό αυτό το μείγμα. Πρέπει να είναι 20 με 22 βαθμούς. Άρα μόλις λιώσει ο βούτυρος, άστε την να κρυώσει και μετά να το ρίξετε μέσα. Γιατί αν βάλετε ζεστό μείγμα μαζί με τη μαγιά, η μαγιά θα καεί και δεν θα δουλέψει, δεν θα φουσκώσει και δεν θα ενεργοποιηθεί. Τα μόνα που μας έχουν μείνει για να φτιάξουμε το υπέροχο ψωμί, το ζυμαράκι μας, είναι να ρίξουμε αυτά τα υλικά, το αυγό και το μείγμα από το γάλα και το βούτυρο. Τι κάνουμε, ρίχνουμε σιγά σιγά το μείγμα από το λιωμένο βούτυρο, το γάλα και τη ζάχαρη. Και ρίχνουμε και το αυγό. Και θα τα αφήσουμε εκεί μέχρι να γίνει μια ωραία ζύμη. Κάτι άλλο για να έχετε υπόψη σας. Εάν είναι σφιχτή ζύμη, όπως έχω πει, αλεύρι με αλεύρι είναι διαφορετικό, μπορείτε να προσθέσετε λίγο νερό να δείτε με το μάτι πόσο χρειάζεται για να γίνει το ζυμαράκι σας μια χαρά. Εμένα νομίζω θα είναι έτοιμο, αλλά πρέπει να το αφήσετε λίγη ώρα για να σφίξει, για να γίνει ένα ωραίο ζυμαράκι δεμένο και να είναι και πολύ ωραίο. Θα ρίξω ακόμη λίγη τη βανίλια που έχω αφήσει στο τέλος. Είναι πολύ ωραίο ψωμί, ένα πολύ αρωματικό ψωμί. Έχει πολύ ωραία έτσι, αρώματα από τα καρύδια, τα ψημένα που σιγοψύνονται, και του βάζουμε και τη βανίλια, νεχύλισμα, να μας δώσει τρομερή έτσι, άρωμα και φυσικά και γεύση. Τώρα, αφού το ζυμαράκι μας θα είναι έτοιμο σε λίγο, θα φτιάξουμε και τη γέμιση για τα καρύδια που θα γεμίσουμε το ψωμί μας. Στον κάδο ενός μίξερ με μαχαίρια, χρειάζεται μίξερ με μαχαίρια, θα βάλουμε τα καρύδια, το γάλα, το βούτυρο, το αυγό, κανέλα και ζάχαρη. Και όλα αυτά θα τα χτυπήσετε σε μίξερ με μαχαίρια μέχρι να γίνει ένα ωραίο μους. Μία πάστα. Θα δούμε λίγο το ψωμί μας. Έχουμε φτιάξει έναν υπέροχο έτσι ζυμαράκι, πολύ αρωματικό. Να το βγάλω από τον κάδο να το δείτε. Εντάξει, τι ωραίο ζυμαράκι. Και αυτό θα το βάλω εδώ για να βλέπετε καλύτερα μέσα στο σανίδι μου. Και αυτόν τώρα το ζυμαράκι θα πρέπει, όπως πάντα όταν έχει ψωμί, όταν έχει μαγιά, να το αφήνετε τουλάχιστον για μία ώρα. Το ψωμί, το ζυμάρι σας, όταν περάσει μία ώρα, επειδή είμαστε σοβαρή επιχείρηση εδώ, έχουμε εδώ το ζυμαράκι μας, πάρα πολύ ωραίο. Έναν υπέροχο ζυμαράκι, το ίδιο με αυτό, απλώς εγώ επειδή είμαστε σοβαρή επιχείρηση, έχουμε φτιάξει προηγουμένως για να μην καθυστερούμε στην εκπομπή. Θα το αφήσω εδώ. Θα το πάρω εδώ πίσω αυτό και θα το σκεπάσω, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα φτιάξουμε κι άλλο όταν τελειώσει η εκπομπή. Θα βάλω τα καρύδια όλο αυτό το μείγμα στο μίξερ μου. Εσείς αν έχετε πιο μικρό μίξερ, εκείνο μου θα σας πω να λιώσει ο βούτυρος και να το ρίξετε μέσα. Θα το χτυπήσουμε μέχρι να γίνει, όπως έχω πει, μία πάστα, όπου θα λείψουμε το ψωμί μας και θα το τυλίξουμε. Θα σας θυμίσει λίγο τα σίναμον που έχουμε φτιάξει, αλλά αυτό θα είναι ολόκληρο, ένα ψωμί, έτσι, μείγμα δεμένο. Κοιτάξτε τι ωραίο έτσι έχουμε φτιάξει τη γέμιση μας. Απίθανη, από καρύδια, θα τη δείτε σε λίγο τι θα κάνουμε και θα εντυπωσιαστείτε. Θα πούμε κάτι άλλο για το αρνί που θα φτιάξουμε. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 160 βαθμούς. Παίρνουμε το ζυμάρι μας, το ζυμώνουμε λίγο. Πολύ μαλακό το ζυμάρι. Μπορείτε να το φτιάξετε και από την προηγούμενη, να το βάλετε στο ψυγείο και την επόμενη να το βγάλετε 20 λεπτά με 30 λεπτά, να το αφήσετε να φουσκώσει και θα έχετε αυτό το αποτέλεσμα και πάλι. Έτσι ώστε να μην καθυστερείτε ή να μην περιμένετε. Μπορείτε να κάνετε και το ψωμάκι σας
από την προηγούμενη. Ή μπορείτε και να το φτιάξετε, να το γεμίσετε όπως θα το γεμίσω εγώ, να το βάλετε στο ταψί σας που θα σας δείξω και την επόμενη απλώς να το βγάλετε αφουσκώσει και να το ψήσετε. Φτιάχνω συνταγές που μπορείτε να χρησιμοποιάτε όποτε θέλετε. Καταλαβαίνω τον περισσότερο κόσμο να εργάζεται, είναι και ωραίες οι συνταγές, αλλά δεν έχετε χρόνο τις περισσότερες φορές. Προσπαθώ να κάνω συνταγές που να μπορείτε να τις φτιάχνετε στο σπίτι οποιαδήποτε στιγμή θέλετε. Αφού έχω ζυμώσει ωραία το ψωμί μου, το ζυμάρι, τι κάνω? Ζυμώνω, πρέπει να είναι σε πολύ λεπτό αυτό το ζυμάρι, γιατί θα το τυλίξω και θα φτιάξω ένα ωραίο σαλιγκάρι, να το πω έτσι και να καταλάβετε. Θα το ξανακάνω ακόμη μια φορά και θα είναι έτοιμο, πιστεύω. Και αν θέλετε μπορείτε να το ανοίξετε και λίγο με τα χέρια, επειδή είναι πολύ ελαστικό αυτό το ψωμί, έχει μέσα βούτυρο, έχει γάλα και γι' αυτό δίνει μια ελαστικότητα. Τώρα κοιτάξτε, τώρα όσο το ζυμώνετε τόσο πιο εύκολα ανοίγει. Θα πάρω τώρα την αλυφή μου, τη γέμιση βασικά. Κοιτάξτε, απίθανο. Θα βάλω και άλλη. Είναι απίθανη έτσι η γέμιση. Θα σας πω και ένα μυστικό, αν θέλετε, που δεν είναι στην κλασική συνταγή, αλλά είμαι σίγουρος στην Κύπρο θα μας αρέσει περισσότερο. Μπορείτε να βάλετε και 2 κουταλάκια κακάο. Θα μας δώσει έτσι πολύ ωραία γεύση και θα σας αρέσει πάρα πολύ και εσάς. Παίρνω μία σπάτουλα και βάζω, περνάω όλο το μείγμα να πάει παντού, να καλύψει όλη την επιφάνεια του ψωμιού. Φανταστείτε τα καρύδια όταν θα ψηθούν μέσα στο ψωμί μαζί με την κανέλα, τη ζάχαρη, και έχουμε βάλει και έναν αυγό και το γάλα και το βούτυρο για να σφίξει. Τι υπέροχο αποτέλεσμα θα έχουμε. Προσπαθήστε να είναι ομοιόμορφο, έτσι ωραία. Και τι θα κάνουμε? Παίρνουμε τις δύο άκρες, πρώτα να το σηκώσουμε λίγο πάνω και τυλίγουμε. Μαζεύουμε και τυλίγουμε. Και με αυτόν τον τρόπο τώρα θα υπάρχουν στρώσεις από τα καρύδια παντού. Είναι έτσι ένα πολύ γιορτινό ψωμί που όταν το φτιάξετε θα ενθουσιαστείτε. Για αυτούς που αρέσουν τα γλυκά ψωμιά θα σας θυμίσει λίγο τον μπριόσ με γέμιση. Τώρα τι κάνουμε, ζυμώνουμε λίγο και τι κάνουμε τώρα, θα το δείξουμε λίγο αυτό. Παίρνουμε τη μία άκρη, τη βάζω εδώ και την άλλη εδώ και το πιέζω να γίνει ένα σαλιγκάρι. Παίρνω μία λαδόκολλα, θα σας δείξω και κάτι που μπορεί να μην το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Υπάρχουν στην αγορά αυτά τα σπρέι. Αυτό το σπρέι μπορείτε, αντί να βάζετε, να λύφετε το ταψί σας που θα ψήσετε για με πινέλο λάδι, αυτό το σπρέι είναι σπρέι λαδιού, μπορείτε να πηδήσετε στη λαδόκολλα έτσι και μέσα στο ταψί σας και να σας βοηθήσει να μην χρειάζεστε πινέλο. Είναι έτσι πολύ εύκολο, υπάρχουν στην αγορά πολλές μάρκες, ό,τι θέλετε, μπορείτε να σας βοηθήσει για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Και τι κάνουμε τώρα, βάζω εδώ, το βάζω μέσα στη λαδόκολλα και το πιέζω μέσα και όπως το βλέπετε τώρα θα το πιέσουμε λίγο για να πάρει όλη τη βάση. Κοιτάξτε τι υπέροχο ψωμάκι. Απίθανο, τρελαίνομαι, πάρα πολύ ωραίο. Και τι θα κάνουμε, θα φύγω αυτό από εδώ, θα σκουπίσω τα χέρια μου. Αυτό τώρα το ψωμάκι,
τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να το αφήσουμε για τουλάχιστον έτσι 30 λεπτά, εσείς στο σπίτι βάρτε και μία ώρα, να φουσκώσει και μετά θα το ψήσετε στους 160-180 βαθμούς για 15 λεπτά. Θα χαμηλώσετε τη θερμοκρασία μετά 15 λεπτά στους 150 και θα ψήσετε ακόμη 40 λεπτά. Και αυτό, όταν θα το ψήσετε, θα δείτε έναν υπέροχο ψωμάκι, πάρα πολύ ωραίο και γευστικό. Τώρα, θα το βάλω μέσα στους 180 για 10 λεπτά, γιατί ήδη έχω έτοιμο. Εσείς στο σπίτι να είστε το να φουσκώσει όμως όπως έχω πει και θα το δείτε μετά που θα το βγάλουμε μετά το διάλειμμα. Πριν να πάει διάλειμμα όμως θα φτιάξουμε και το αρνάκι. Δεν το ξέχασα, δεν σας ξεχάσα. Θα βάλουμε και το αρνάκι όμως μέσα και θα δούμε μετά. Λοιπόν, έχω πει στον κασάπι μου να μου δώσει τον προστινό μέρος των μπούτιν του αρνιού. Τον προστινό μέρος, να δείξω λίγο από το δικό μου το σώμα, είναι το πόδι των προστινών, όχι το πισίνο. Εδώ έχει το πιο ωραίο κρέας για μένα, τα παγιδάκια να το πω έτσι, του αρνιού. Αυτό με βοηθάει για να κάνει, το χρησιμοποιώ για να γεμίσω μέσα το αρνί. Άρα παίρνω και το πόδι, αλλά και λίγο από την άκρια που θα φτιάξω το αρνί. Θα πείτε του κασάπι σας να το αφαιρέσετε και με αυτόν τον τρόπο να αφαιρέσετε τον κόκκαλο και με αυτόν τον τρόπο θα φτιάξουμε το υπέροχο αρνάκι. Θα δείξω, γιατί έχω πει στον κασάπι μου να μ' αφήσει τον κόκκαλο για να το δείτε κι εσείς. Θα σας δείξω τι εννοώ. Ο κόκκαλος είναι εδώ. Θα φύγω το ταψί. Ο κόκκαλος βρίσκεται εδώ, τον έχω αφαιρέσει και έχω αφήσει μόνο τον κόκκαλο από την άκρια. Και αυτό τώρα θα με βοηθήσει για να γεμίσω εδώ το αρνί. Άρα, εσείς στον κασάπι μπορείτε να αγοράσετε το αρνί σας και θα του πείτε σε παρακαλώ, μπορείτε να μου αφαιρέσετε τον κόκκαλο. Δεν θα σας πει κανένας κασάπις όχι, είμαι σίγουρος, χαρά θα κάνει γιατί θα χρησιμοποιήσετε ένα πολύ ωραίο μέρος του αρνιού και θα το γεμίσετε. Θα βάλουμε κυπριακά υλικά. Θα βάλω ένα χαλούμι που ειδικά όταν θα ψηθεί και θα το δείτε θα εντυπωσιαστείτε. Αλλά θα βάλουμε και φρέσκο δυόσμο, φύλλα του φρέσκου δυόσμου. Κοιτάξτε, βάζω φύλλα. Ο λόγος είναι υπέροχος ο συνδυασμός του αρνιού με το δυόσμο. Άρα θα βάλετε φύλλα δυόσμου, θα βάλουμε και χαλούμι. Θα κόψω το χαλούμι. Έτσι, θα ρίξω μέσα το χαλούμι και επίσης θα βάλω λιαστές ντομάτες. Ή αν θέλετε μπορείτε να βάλετε ντοματίνια. Εμένα μου αρέσουν οι λιαστές ντομάτες γιατί είναι και λίγο αλμυρές και ειδικά στη γέμιση είναι ό,τι πρέπει. Αφού βάλαμε και λιαστές ντομάτες, θα το γεμίσουμε. Θα το κλείσουμε. Και τι κάνω, παίρνω τις άκριες, έτσι. Και εδώ. Και τώρα αν δείτε έχουμε ένα πόδι γεμιστό με χαλούμι δυόσμο και λιαστές ντομάτες. Θα μου πείτε πώς θα κλείσει αυτό. Σοβαρή επιχείρηση είμαστε. Τα λέμε όλα. Θα πάρουμε σπάγκο. Σπάγκο ειδικό για την κουζίνα. Θα το βρείτε σε όλες τις υπεραγορές. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε σπάγκο. Το νήμα που λέμε. Και θα βάλουμε τη μία ανάκρια και θα κάνουμε ένα κόμπο εδώ. Θα σφίξω την άκρια και μετά παίρνω την ουρά, τον ύμα εννοώ και ξαναβάζω έτσι, έκανω κόμπο και τραβάω τον ύμα μου για να γίνει ένας ωραίος κόμπος. Εσείς στο σπίτι θα πάρετε πιο μικρό κομμάτι, όχι όπως εμένα, από τον ύμα για να μην καθυστερείτε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, τραβάω και αυτό σφίγγει. Και συνεχίζω και θα φτιάξω έναν υπέροχο γεμιστό αρνί όπου θα είναι γεμιστό με δυόσμο χαλούμι. Φανταστείτε όλες τις γεύσεις του αρνιού μαζί με το δυόσμο και το χαλούμι. Τι έχετε να πείτε όχι για αυτό το πράγμα, είναι απίθανο. Και συνεχίζω. Υπέροχο, έτσι, γεμιστό αρνί. Μη σας προβληματίσει εάν θα βγει λίγο στην άκρια. Αυτή είναι η χάρη του.
να μας βοηθήσει έτσι να ψηθεί για να δώσει ένα υπέροχο αποτέλεσμα. Κοιτάξτε τώρα, εξωτερικά τι έχουμε και τι θα κάνουμε. Θα του δώσουμε και λίγη έτσι εμφάνιση τώρα. Θα πάρω το δέντρο λίβανο, κλωναράκι δέντρο λίβανο, θα το βάλω έτσι από πάνω, από το σπάγκο και θα το αφήσω εδώ. Και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε, όταν θα ψηθεί το δέντρο λίβανο, να μας το κάνει πάρα πολύ ωραίο. Και θα δείξουμε τώρα πώς θα ψήσουμε αυτό το υπέροχο αρνάκι. Θα το βάλω λίγο πίσω. Θα πάρω κρεμμύδια, καθαρισμένα, και θα τα κόψω σε χοντρές φέτες. Γιατί θα ψηθεί για πολλές ώρες, και αν θα τα κόψετε μικρά, να ξέρετε ότι το λάθος που κάνετε θα χαθούν τα κρεμμύδια. Ενώ όσο πιο χοντρά είναι, τόσο πιο ωραία θα φαίνονται. Δεν θα λιώσουν. Βάζουμε κρεμμύδια στη βάση. Θα το συνοδεύσουμε με πατάτες και κρεμμύδια, μικρές πατατούλες. Το ξέρετε ότι μου αρέσουν οι μικρές οι πατατούλες. Εάν δεν βρίσκετε, πρέπει να βάλετε και μεγάλες πατάτες και να τις κόψετε στη μέση. Έτσι, βάζουμε στο ταψί μας κρεμμύδια. Θα βάλουμε μικρές πατατούλες, δεν τις κόβω. Αυτές μου αρέσουν με το φύλλο, τις έχω πλυμμένες και μου αρέσουν πάρα πολύ. Θα πάρω το αρνί μου. Κοιτάξτε, το υπέροχο αρνάκι, γέμιστο, και θα κόψω και φέτες από λεμόνι. Θα βάλω έτσι να μυρίζει. Θα βάλω ένα ποτήρι λευκό κρασί που του πάει πάρα πολύ. Θα βγάλω τα γάντια. Ξέρω, το βλέπετε και θέλετε κι εσείς τώρα, τρελαίνεστε. Θέλετε κι εσείς να μαγειρέψετε αρνάκι. Λοιπόν, βάζουμε ελαιόλαδο, έτσι να μυρίσει, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Ένα πράγμα που πρέπει να προσέξετε όταν κάνετε αρνί, βάζετε μπόλικο αλάτι και πιπέρι. Το αλάτι εξωτερικά στην πέτσα θα μας δώσει και μια ωραία τραγανή κρούστα. Και πιπέρι. Θα το σκεπάσουμε πρώτα με λαδόκολλα. Θα πάρουμε ένα κομμάτι λαδόκολλα. Έτσι, ωραία. Θα το πιέσουμε προς τα μέσα τη λαδόκολλα. Θα μας κάνει και ατμόν όταν θα ψηθεί. Και ο λόγος που βάζουμε λαδόκολλα για να μην ακουμπάει το αλουμινόχαρτο επάνω στο κρέας. Και μετά θα πάρουμε και αλουμινόχαρτο. Είναι και ένα φαγητό που μπορείτε να το φτιάξετε και στο ξυλόφουρνο όσοι είσαστε τυχεροί και έχετε ξυλόφουρνο, και όσοι δεν έχετε ξυλόφουρνο και έχετε αυλή, να βάλετε ξυλόφουρνο. Φτιάχνετε υπέροχα ψωμιά, πάρα πολύ ωραία. Και φλαούνες που έχουμε δείξει, και το κλέπτικο μας και το αρνάκι, άλλη χάρη του ξυλόφουρνου. Λοιπόν, αυτό τώρα θα το βάλουμε μέσα στο φούρνο για 3 ώρες στους 160 βαθμούς. Έτσι όπως είναι σκεπασμένο. Μην το φοβάστε, θα βγάλει υπέροχα ζουμιά. Φανταστείτε το δυόσμο με το χαλούμι, τις λιαστές ντομάτες και το ζωμό που θα βγάλει το αρνί μέσα στις πατάτες. Τρελαίνομαι μόνο με το σκέφτομαι. Μετά από τις 3 ώρες θα αφαιρέσετε το αλουμινόχαρτο και τη λαδόκολλα και θα το ανεβάσετε θερμοκρασία στους 180 με 200, έτσι ώστε να κοκκινήσει εξωτερικά και να είναι τέλειο. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα το βάλουμε και αυτό μέσα για 3 ώρες. Θα το ανοίξω μετά για να το ψήσω για ακόμη 20 λεπτά σε ψηλή θερμοκρασία, έτσι να μου το κοκκινήσει. Θα δούμε και το ψωμί μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Φίλες και φίλοι, έχουμε έρθει πίσω. Έχουμε βγάλει το ψωμάκι, είναι απίθανο να το δείτε λίγο πώς έχει γίνει. Το έχω αφήσει να κρυώσει λίγο για να μπορώ να το κόβω. Είναι ένα υπέροχο ψωμάκι, γεμιστό, έτσι με καρύδια. Τρελαίνομαι, θα το δείτε, θα το κόψω φυσικά. Αλλά θα το αφήσω ακόμη λίγο να κρυώσει, γιατί όταν είναι ζεστά τα ψωμιά, δεν πρέπει να τα κόβουμε, πρέπει να τα αφήνουμε έτσι τουλάχιστον ένα 20 λεπτό να είναι σε θερμοκρασία, να μαλακώσουν από μέσα καλά και μετά να τα κόψουμε.
Είναι πολύ άσχημο να τα κόβετε ότι είναι ζεστά. Ξέρω ότι θέλετε να τα κόψετε, να δοκιμάσετε με λίγο λαδάκι, αλλά είμαστε σοβαρή επιχείρηση. Πρέπει να τα αφήνουμε να κρυώνουν και μετά. Λοιπόν, τι θα κάνουμε, θα φτιάξουμε αυτήν την υπέροχη σάτσα δυός μου μαζί με το αρνάκι που το έχω ξεσκευάσει και είναι στο φούρνο. Το βλέπω από την κάμερα τώρα εδώ απέναντι και τρελαίνομαι. Θα το δείτε και εσείς σε λίγο, αλλά θα το συνοδεύσουμε με μια υπέροχη σάτσα όπως σας έχω υποσχεθεί. Τι θα κάνουμε, η πιο γνωστή σάτσα με το αρνί είναι αυτή που θα σας δείξω τώρα και η πιο απλή. Είναι ίση ποσότητα ξύδι λευκό μέσα στο τηγάνι μαζί με ζάχαρη. Και αυτόν τώρα θα το ανακατέψω. Να διαλυθεί η ζάχαρη μαζί με το ξύδι. Και να ξέρετε ότι θα μου πείτε τώρα, καλά, θα βάλεις ξύδι μέσα στο αρνί. Είναι τρομερός συνδυασμός το ξύδι. Όχι όπως το τρώτε έτσι ξυδατό, μαζί με τη ζάχαρη που θα ελαττωθεί και μαζί με το φρέσκο δυόσμο που θα βάλω μέσα. Άρα θα βάλουμε σε έναν τηγάνι ξύδι και ζάχαρη μαζί να γίνει μια καραμέλα. Και θα πάρω το δυόσμο και θα το ψιλοκόψω σε πολύ μικρά κομμάτια. Και αφού το σβήσω αυτό που θα γίνει, δεν θα το βάλω ζεστό το δυόσμο μέσα γιατί θα μου μαυρίσει σάτσα. Ψιλοκόβω όσο μπορώ πιο λεπτά το δυόσμο. Είναι το γνωστό mint sauce που στο εξωτερικό όταν σερβίρουμε ένα αρνί και ζητούν mint sauce είναι αυτή η βάση της σάτσας και είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι τρομερός ο συνδυασμός και η γεύση που θα σας δώσει πάνω στο αρνί σας. Και είναι και εύκολη. Τρία υλικά είναι ζάχαρη, ξύδι και φρέσκο δυόσμο. Δοκιμάστε αυτή τη σάτσα για το σπίτι σας. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Είναι τρομερή. Θα φύγει και αυτή τη μυρωδιά την έντονη από το αρνί. Ψιλοκόψω και αυτό. Γιατί το ψωμί μυρίζει πάρα πολύ ωραία εδώ. Λοιπόν, αφού έχουμε κόψει το δυόσμο και η ζάχαρη μαζί με το ξύδι έχουν ξεκινήσει να δένουν, για να καταλάβετε ότι είναι έτοιμο αυτό που βάλαμε το ξύδι με το ζάχαρη, η ζάχαρη πρέπει να διαλυθεί και να μείνει ένα διαυγές έτσι υγρό. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Θα βγάλω από το ταψί μέχρι να είναι έτοιμη η σάτσα μου το ψωμάκι μας, έναν υπέροχο ψωμί. Έχει πάρει και τη φόρμα από το ταψάκι που το έχουμε ψήσει. Θα το βάλουμε εδώ. Καθαρίσουμε εδώ. Και φυσικά από πάνω θα το πασπαλίσουμε με λίγη ζάχαρη νάχνη. Έτσι σιγά σιγά να καλύψει όλο το ψωμί. Θα το σερβίρουμε όπως το σερβίρουν και στο εξωτερικό και ήθελα να το δείξω και αυτόν εγώ για να δείτε κι εσείς πώς μπορείτε κι εσείς στο σπίτι να φτιάξετε αυτόν το υπέροχο ψωμί. Είναι το γνωστό μποπιτίκα μπρετ, ψωμί με καρύδια που είναι απίθανο. Λοιπόν, αφού η ζάχαρη και το ξύδι έχουν ενωθεί, θα το φύγω από τη φωτιά, θα τα αφήσω για ένα λεπτό έτσι ώστε να κρυώσει και τι θα κάνω, θα κόψω ένα κομμάτι για να το δείτε. Θα κόψω εδώ. Κοιτάξτε από μέσα. Τρελαίνομαι, το βλέπω. Έχω φτιάξει έναν απίθανο ψωμάκι. Ειλικρινά, εντυπωσιακό. Κοιτάξτε τις αποχρώσεις από μέσα που έχει μέσα το ψωμί και είναι ένα απίθανο, εξαιρετικό ψωμί με καρύδια που μυρίζει πάρα πολύ ωραία, σου βγάζει τέλεια μυρωδιά με την κανέλα. Το καρύδι όταν ψήνεται και σιγοψήνεται τόση ώρα μέσα στο φούρνο, καραμελώνει μαζί με τη ζάχαρη και κάνει αυτή την τέλεια απόχρωση. Είναι ένα τέλειο ψωμάκι που είναι γλυκό ψωμί. Όπως σας το έχω πει, δεν είναι ένα αλμυρό ψωμί που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ειδικά για το Πάσχα. Τέλειο, τρελαίνομαι. Λοιπόν, αφού έχει κρυώσει το ξύδι μαζί με τη ζάχαρη, τι κάνουμε, ρίχνουμε μέσα το δυόσμο ψιλοκομμένο και ανακατεύουμε και φτιάχνουμε μια υπέροχη σάτσα δυόσμου
που θα τη συνοδεύσουμε μαζί με το αρνί. Θα το αφήσετε, θα το φυλάξετε και μέσα στο ψυγείο αυτό σε ένα μικρό γυάλινο βαζάκι. Να ξέρετε ότι αντέχει πάρα πολύ καιρό. Αυτό μπορεί να το έχετε και 2 εβδομάδες μέσα στο ψυγείο σας και να σερβίρετε όταν φτιάχνετε υπέροχες δημιουργίες κι εσείς. Και δεν είναι μόνο για το αρνί, μπορεί να το συνοδεύσετε και με κοτόπουλο και με χοιρινό. Είναι απίθανο. Τώρα θα πρασινίσει, όσο είναι ώρα να το αφήνετε το δυόσμο, το υγρό που θα βγάλει, γιατί έχει χρωστική ουσία. Έχει χλωροφύλλη μέσα ο δυόσμος, θα δώσει έναν πολύ ωραίο χρώμα στη σάτσα μας. Θα το αφήσω εδώ πίσω αυτό και θα βγάλω και το αρνάκι από το φούρνο. Να το δείτε και αυτό. Κοιτάξτε το αρνάκι. Εντυπωσιακό. Το βλέπω και θέλω να φάω πριν να τελειώσει η εκπομπή. Τι θα κάνουμε τώρα, προσέχετε λίγο γιατί είναι ζεστό. Και παίρνουμε τις μικρές σας πατατούλες, γιατί θα το στήσω σε μια μπιατέλα, έτσι για να πάρετε και εσείς ιδέα πώς πρέπει να το σερβίρετε. Αν θέλετε μπορείτε να το σερβίρετε και όπως είναι στο ταψί φυσικά. Εμένα μου αρέσει η απλότητα σε αυτά τα παραδοσιακά φαγητά, αλλά μου αρέσει και η δημιουργικότητα. Προσπαθώ να φτιάχνω όμορφα πιάτα, γιατί αυτά αρέσουν στον πελάτη, ειδικά στα εστιατόρια που εργάζομαι. Στόχος μας είναι να δείχνουμε όμορφα πιάτα στους πελάτες. Ο πελάτης έρχεται να φάει κάτι που δεν τρώει στο σπίτι του και όπως και εσείς θα φτιάχνετε πιάτα που να αρέσουν στους φίλους σας. Παίρνω το αρνάκι μου, το βάζω από πάνω, έτσι ωραία. Αυτούς τους χυμούς μπορείτε να τους ζέσετε και να φτιάξετε έναν ωραίο γκρέβι που σας έχω δείξει πολλές φορές. Και να φύγω. Αυτή είναι όλη η γεύση σε αυτό το ταψάκι. Εάν θέλετε μπορείτε να φτιάξετε και σάτσα με αυτό. Μην το πετάτε, το λυπάμαι εγώ. Και τώρα να καθαρίσουμε λίγο το πιάτο μας να είναι και αυτόν όμορφο. Και θα βάλουμε τη σάτσα μας, σάτσα δυόσμου, έτσι από πάνω. Σίγουρα θα βάλετε και ένα μπολάκι, θα φέρω και ένα μπολάκι. Θα βάλουμε τη σάτσα μας μέσα. Γιατί είμαι σίγουρος, τώρα είναι ζεστή. Η σάτσα αυτή, όταν την αφήσετε να κρυώσει, θα σφίξει. Θα γίνει μία δεμένη καραμέλα από δυόσμο, ξύδι και ζάχαρη. Θα το βάλω και εδώ συνοδευτικό. Και φυσικά θα διακοσμήσω με λίγο δεντρολίβανο έτσι το πιάτο μας. Θα σας δώσει και ωραίο χρώμα. Και να το βγάλουμε και φωτογραφία, να το βάλουμε στη ιστοσελίδα. Για να μπορείτε να βλέπετε και εσείς αυτές τις συνταγές. Να κοσμήσω και με λίγο λεμόνι. Έναν υπέροχο πιάτο που είναι και πασχαλινό, είναι και γεμιστό. Να κόψω με το ψαλίδι το νήμα για να δείτε πόσο εύκολο είναι μετά να το σερβίρετε. Αφαιρέσετε προσεκτικά το νήμα και αυτόν τώρα δεν το τρώμε φυσικά. Κρατούσε όλους τους χυμούς από τη λιαστή ντομάτα. Έτσι προσεκτικά. Βγαίνει εύκολα γιατί έχει σιγοψηθεί τόσες πολλές ώρες και αυτό θα μας βοηθήσει για να σερβίρουμε υπέροχα το αρνάκι μας. Έχουμε να αφαιρέσει όλο το νήμα. Να κόψουμε ένα κομμάτι για να δείτε πόσο μαλακό είναι, γιατί είναι κρίμα να μην δείτε τη γέμιση του. Πάρουμε ένα κοφτερό μαχαίρι. Θα το καθαρίσουμε λίγο. Και θα κόψω εδώ. Για να δείτε από μέσα πώς έχει γίνει. Κοιτάξτε.
Κοιτάξτε πόσο ζουμερό έχει γίνει από μέσα. Το χαλούμι, το δυόσμος. Σίγουρα θα φάω, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι υπέροχο, πασχαλινό, έτσι, πιάτο που έχει μέσα και δυόσμο. Έχει ελιαστή ντομάτα, έχει και δυόσμο και χαλούμι. Θα δοκιμάσουμε νομίζω, γιατί φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Θα πάρω λίγο από το χαλούμι και το αρνί. Πάρα πολύ μαλακό. Εύγεστο. Ευχαριστώ κύριε σκηνοθέτα. Οι πατατούλες είναι πάρα πολύ ζουμερές. Έτσι ψημένες. Φανταστείτε 3 ώρες να ψήνονται μέσα στο φούρνο. Θα θυμίσει το κλέφτικο, είμαι σίγουρος. Θα θυμίσει έτσι γεύσεις. Αλλά αυτό είναι ένα γκουρμέ κλέφτικο, γιατί το φτιάχνουμε με τόση αγάπη, σιγοψύνεται 2 ώρες μέσα στο φούρνο. Θα το βάλω πίσω για να δοκιμάσω και λίγο από το υπέροχο ψωμί που έχουμε φτιάξει. Και είμαι σίγουρος ότι θα φτιάχνετε και εσείς τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δοκιμάσετε να φτιάξετε αυτό το υπέροχο ψωμί με αυτές τις αποχρώσεις. Δοκιμάσω και λίγο. Πάρα πολύ ωραίο. Μου θυμίζει έτσι λίγο μελομακάρονο, να το πω έτσι. Μου θυμίζει λίγο μπισκότα, είναι απίθανο. Γιορτινό, πολύ ωραίο. Θα σας αρέσει πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, από πώς έχουμε φτιάξει και τα 2 πιάτα σήμερα. 2 πολύ υπέροχα πιάτα, λίγο, 2 ξεχωριστά πιάτα που είμαι σίγουρος ότι θα τα προτιμήσετε και θα τα φτιάξετε αυτά. Να πάμε πρώτα με το αρνάκι. Έχουμε μπει το κασάπι μας να πάρουμε το προστινό μέρος του ποδιού που έχει και λίγο από την κοιλιά του αρνιού που μας αρέσει. Έχουμε να αφαιρέσει τα κόκκαλα ή όπως σας έχω πει, μπορεί να πει το κασάπι σας να αφαιρέσει ο ίδιος για να μην σας δυσκολέψει. Και έχουμε γεμίσει μέσα με χαλούμι, δυόσμο και λιαστή ντομάτα. Το έχουμε σφίξει και το τυλίξει με σπάγκο το νήμα. Το έχουμε βάλει με μικρές πατάτες, κρεμμύδι, χοντροκομμένο, ένα ποτήρι κρασί, φέτες από λεμόνι, δέντρο λίβανο, μπόλικο αλάτι και πιπέρι και το σιγοψύνουμε σκεπασμένο με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο στους 160 βαθμούς για 3 ώρες. Αφού περάσουν οι 3 ώρες, ανοίγουμε από πάνω το αλουμινόχαρτο και ψήνουμε ακόμη 20 λεπτά, ανεβάζουμε τη θερμοκρασία στους 180 με 200 βαθμούς μέχρι να ροδοκοκκινήσει, που μας αρέσει αυτό το κράτς-κράτς πάνω στην πέτσα, για να ψηθεί και να γίνει ωραίο. Είναι ένα υπέροχο πιάτο που το συνοδεύουμε με τη σάτσα δυόσμου. Πόσο πάει, πρασινίζει και δένει αυτή η σάτσα. Πώς γίνεται, ίση ποσότητα 100 γραμμάρια αξίδι, 100 γραμμάρια ζάχαρη. Βράζει αυτό για 3 λεπτά. Το αφήνουμε να κρυώσει και αφού το κρυώσει, ρίχνουμε μέσα ψιλοκομμένο φρέσκο δυόσμου. Και αυτό το αφήνετε τουλάχιστον μία ώρα. Αυτό θα δέσει, θα γίνει μία σάτσα δεμένη και βάζετε από πάνω από το αρνί σας και είναι το κάτι άλλο. Ειλικρινά, απίθανη συνταγή. Πάμε για το ψωμάκι. Μια υπέροχη συνταγή, πολύ ξεχωριστή, το ψωμί, το Bovitiga bread, έτσι το λένε. Τι κάνουμε, βάζουμε βούτυρο να λιώσει, αφού λιώσει στο ίδιο κατσαρολάκι ρίχνουμε μέσα γάλα και αυτό μαζί με βανίλια το αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει. Σε έναν κάδο, στον κάδο του μίξερ, βάζουμε μέσα τη μαγιά, τη ζάχαρη και 50 γραμμάρια νερό, ρίχνουμε μέσα το αλεύρι, γίνεται μια ζύμη και ρίχνουμε αυτό το μείγμα του γαλάκτος που έχω πει προηγουμένως και τέλος στο τέλος βάζουμε το αυγό. Αυτό το μείγμα ζυμώνεται, το αφήνουμε τουλάχιστον για μία ώρα να φουσκώσει, το ανοίγουμε σε λεπτή στρώση, βάζουμε τη γέμιση από καρύδια, αυγό, γάλα, ζάχαρη και βούτυρο και βανίλια. Και σας είπα, αν θέλετε εσείς μπορείτε να βάλετε και λίγο κακάο για να φτιάξετε αυτό το υπέροχο ψωμί, το τυλίγουμε για να γίνει ένα σαλιγκάρι και μετά το κλείνουμε και από τις 2 άκρες, το βάζουμε σε ταψί, το αφήνουμε τουλάχιστον για μία ώρα να ξαναφουσκώσει και μετά το ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 15 λεπτά για να κοκκινήσει από πάνω. Χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία στους 150 βαθμούς και συνεχίζουμε για ακόμη 30 λεπτά μέχρι να ψηθεί και να μας δώσει αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα. Έναν υπέροχο ψωμί που θα το φτιάχνετε και είναι και γλυκό ψωμί και θα το χρησιμοποιήσετε, είμαι σίγουρος. Όλες οι συνταγές μου μπορείτε να τις βρείτε στο Savas_Chef στο Instagram ή στο Food News CY στο Facebook ή στην προσωπική μου ιστοσελίδα Food News CY που είναι όλες οι συνταγές μου μέσα. Τώρα μπορείτε να βλέπετε και να κάνετε subscribe μέσα στο YouTube channel Ταξίδι Γεύσεως Food News CY και να κάνετε εγγραφή όπως το έχω πει
και να παρακολουθάτε όλες τις εκπομπές μου μέσα στο YouTube. Σας ευχαριστώ και θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας.